Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καλημέρα και στους θεατές μας. Μας καίει αυτό στη Θεσσαλία, τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Ο Warren Buffett είχε πει κάποτε ότι όταν πέφτει παλήρια καταλαβαίνουμε ποιος κολυμπούσε χωρίς μαγιό. Εδώ τώρα με μια βροχή, μεγάλη βροχή τον περασμένο Σεπτέμβρη, η αλήθεια είναι αυτή, καταλάβαμε πόσο μεγάλες αδυναμίες έχουμε στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας. Το ερώτημα είναι, 8 μήνες μετά, τι έχει αλλάξει σε αυτό, γιατί η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία είναι ότι έχει αλλάξει από τίποτα έως κάτι πολύ λίγο. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι και οι αλλαγές οι οποίες σχεδιάζονται θα οδηγήσουν σε μια ακόμα χειρότερη κατάσταση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το έγκλημα που διαπράχθηκε στο Θεσσαλικό κάμπο, είναι ότι αξιοποιείται αυτό το έγκλημα για να γίνουν νέα εγκλήματα. Όπως? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ετοιμάζεται, δρομολογεί να παραδώσει τη διαχείριση των υδάτων σε μια ανώνυμη εταιρεία. Σε έναν οργανισμό διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας. Ιδιωτικού δικαίου, αλλά στην ουσία μια ανώνυμη εταιρεία που θα είναι και μοντέλο για τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας. Ναι, προφανώς. Και υλοποιεί ένα σχέδιο το οποίο αν υλοποιηθεί στο σύνολό του μπορεί να οδηγήσει στο ξεκλήρισμα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών οικογενειών, ιδιαίτερα αγροτικών, τα επόμενα χρόνια προς όφελος στρατηγικών επενδυτών, προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Γιατί το λέμε αυτό? Ναι. Γιατί το σχέδιο αυτό έχει ορισμένες συγκεκριμένες παραδοχές. Πρώτα απ' όλα δεν αντιμετωπίζει το υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και το οποίο δεν είναι καινούριο. Όχι, βέβαια. Το συζητάμε δεκαετίες πολύ πριν την πλημμύρα. Και υπήρχαν δύο δρόμοι για την αντιμετώπιση του. Ο ένας ήταν αυτός που πρότεινε το ΚΚΕ, που αφορούσε έργα εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα και των επίγειων. Mm-hmm. Και αυτό μπορούσε να γίνει με μια σειρά έργα τα οποία τα παλεύουμε και σήμερα, όπως η μερική εκτροπή του Αχελώου, τα έργα διαπλάτησης του ποινιού. Ορεινής υδρονομίας, να σε κρατήσουμε. Μια σειρά έργα ορεινής υδρονομίας, μια σειρά μεγάλα φράγματα επίσης που αφορούσαν όπως του ΕΝΙΠΕΑ και τα λοιπά, τα οποία ήταν ένα πακέτο μέτρων που είχε στόχο και την αντιπλημμυρική προστασία αλλά και τον εμπλουτισμό, το ξεπέρασμα του υδατικού ελλείμματος στη Θεσσαλία από τη μια πλευρά, και η άλλη κατεύθυνση είναι αυτή η οποία πρημοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στον περιορισμό της κατανάλωσης και όχι στην αύξηση της παραγωγής, και μάλιστα αυτό δεν το συστήνει γενικά αλλά έχει μια σειρά κατευθύνσεις πολύ συγκεκριμένες που λένε ότι η λύση είναι το ακριβότερο νερό, ειδικά για την ύδρευση, και ο περιορισμός, μια σειρά περιορισμοί στην άρδευση, στην ίδια κατεύθυνση. Και μάλιστα όλα αυτά με έναν περιβαλλοντικό μανδύα, ότι τάχα γίνονται για την ανάκτηση του περιβαλλοντικού κόστους. Το θέμα είναι ότι στην κατεύθυνση την δεύτερη, που την πρημοδοτεί η οδηγία για το νερό, η κοινοτική οδηγία για το νερό, είναι συνένοχα όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησαν την ίδια γραμμή και μάλιστα την είδαμε αρκετά χρόνια. Δηλαδή είδαμε ανώνυμες εταιρείες πρώτα απ' όλα στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, ναι. Μετά είδαμε το ΤΑΙΠΕΔ, μετά το Υπερταμείο, με τη συνενοχή όλων των κυβερνήσεων προχώρησε η εμπορευματοποίηση του νερού και παρέμεινε το υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας. Δίπλα σε αυτά, αυτό που λέμε μερικές φορές ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο Γάιδαρος, ήρθε και το πελώριο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Mm-hmm. Εκεί τι έγινε? Εφαρμόστηκε πάλι μια πολιτική η οποία βασιζόταν στην κοινοτική οδηγία της αντιπλημμυρικής προστασίας, η οποία καθορίζει το τι θα γίνει με βάση το κόστος και το όφελος για το κεφάλαιο και το κράτος. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία, αφορά την Ελλάδα, αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δάμε ακόμα και στη Γερμανία, ναι, όπου είχαμε θύματα. Τι λέει αυτή η κατεύθυνση? Ότι μπορεί να αφήσω να ζυγίσω καταρχήν, αν με συμφέρει να πάρω αντιπλημμυρικά έργα, να υλοποιήσω αντιπλημμυρικά έργα από τη μία πλευρά, ή με συμφέρει να αφήσω μια περιοχή να πλημμυρίσει και να δώσω κάποιες πενιχρές αποζημιώσεις, ξέρετε πότε, ναι, και αν. Ναι, 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 ναι. Είναι γνωστό
γνωστή φαρσοκομωδία, ας πούμε, το ζούμε στη Θεσσαλία, των 5 χρόνων αποζημίωσεων. Με αυτή λοιπόν την πολιτική, όχι απλά δεν υλοποιήθηκαν μέτρα, αλλά στην ουσία συνειδητά αφέθηκε μια ολόκληρη περιοχή για να οδηγηθεί στην κατάσταση στην οποία ζήσαμε. Η επόμενη μέρα είναι ακόμα χειρότερη, διότι δρομολογούν την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού, τη μετατροπή του κάμπου σε ένα Ελντοράντο πολύ μεγάλων επενδύσεων, φυσικά για πολύ μεγάλους επενδυτές. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι οποίοι επεξεργάστηκαν αυτό το σχέδιο είναι μια επενδυτική εταιρεία. Ναι. Δεν είναι η μελετητική, του πανεπιστημίου, τα μελετητικά, ας πούμε, τμήματα και ομάδες ενός μεγάλου πολυτεχνείου. Είναι μια επενδυτική εταιρεία η οποία δρά από την Αφρική μέχρι την Ινδονησία και που τα αποτελέσματά της τα έχουμε δει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Τώρα, η αλήθεια βέβαια, για να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά, είναι ότι υπάρχουν ευθύνες και στις τοπικές κοινωνίες και θα πω ακριβώς τι εννοώ. Δεν αντιληφθήκαμε εγκαίρως την αξία του νερού, το σπαταλούσαμε δηλαδή, αφενός, ακόμη και στις επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν από τους ίδιους τους αγρότες για περιορισμό της χρήσης του νερού, με τη στάγνη άρδευση αντί για τα κανόνια κτλ. Χάσαμε πολύ χρόνο και πολύ νερό εκεί, πρώτον. Και δεύτερον, έχω την αίσθηση ότι η υπόθεση του Αχελλώου στη Θεσσαλία έπαιξε λίγο το ρόλο της θείας από την Αμερική. Δηλαδή, έχω μια πλούσια θεία στην Αμερική, κάποια στιγμή θα την κληρονομήσω και δεν πειράζει, σπαταλάω τώρα και κάνω ό,τι θέλω, ας πούμε, αφού έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα έρθει η κληρονομιά. Κληρονομιά δεν ήρθε και βρεθήκαμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το ανασχέσουμε, πώς θα το λύσουμε. Βεβαίως και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ήταν στην κατεύθυνση που λέτε. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχει παγιωθεί και λίγο στον κόσμο η αντίληψη ότι αυτή είναι η κατάσταση, τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, καταρχάς να μην αντιστρέψουμε την αιτία και το αποτέλεσμα. Η στάση του κάθε μεμονωμένου αγρότη καθορίζεται από συνολικές πολιτικές. Δηλαδή το πώς θα λυθεί το αρδευτικό πρόβλημα στη Θεσσαλία δεν μπορεί να καθοριστεί από ατομικές υποκειμενικές πρωτοβουλίες του κάθε αγρότη. Το θέμα ήταν αν μπορούσε να δρομολογηθεί μια πολιτική αρδευτική η οποία όντως θα χρησιμοποιούσε και τεχνικές εξοικονόμησης του νερού, αλλά αυτά λύνονται με κρατικές πολιτικές, με εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσμού, με χρηματοδότηση, γιατί το θέμα είναι και ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Και εδώ έχουμε έναν δεύτερο μύθο, ότι το κράτος δεν αντέχει, υποτίθεται, για να στηρίξει αυτές τις αναγκαίες υποδομές. Αντέχει όμως για να δίνει φορά απαλλαγές στους εφοπλιστές, στους στρατηγικούς επενδυτές, στους τραπεζίτες με τους αναβαλλόμενους φόρους. Είναι φανερό ότι έχουμε δηλαδή ένα κράτος πολύ ικανό για να υπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα και γι' αυτό εμφανίζεται ανίκανο να υπηρετήσει τις δικές μας ανάγκες. Το θέμα είναι να μην αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση, να μην τη θεωρήσουμε μοιραία. Και έχουμε παραδείγματα που δείχνουν τη δύναμη της λαϊκής πρωτοβουλίας. Την ώρα της καταστροφής, στην κυριολεξία, ο λαός έσωζε το λαό. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο χώρο της μάχης, στο πεδίο. Και αν θέλετε, αυτό έχει να κάνει και με ένα σχόλιο εύστοχο που κάνατε προηγουμένως για το ποιους επιβραβεύει ο κόσμος και στις εκλογές. Τα δικά μας τα στελέχη, όπως η Γαβαλά, ο Ρίζος, ο Μαρούδας, η Μπούτα, ήταν μέσα στις λάσπες, μέσα στη μάχη όλο αυτό το διάστημα. Δεν εμφανίστηκαν στις ευρωεκλογές, δεν ήταν celebrities. Ναι. Ήταν με τις γαλότσες δηλαδή την ώρα που έπρεπε. Συναντηθήκαμε και εκείνες τις μέρες. Να δοθεί η μάχη. Τους ξέρουν οι αγρότες, τους ξέρουν οι νοσηλευτές, τους ξέρει ο κόσμος με τον οποίον δίναν μαζί τη μάχη τις κρίσιμες ώρες, όταν το κράτος απουσίαζε παντελώς. Αυτά τα παραδείγματα που δείχνουν τη δύναμη της λαϊκής πρωτοβουλίας φωτίζουν και το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να οργανωθεί μια λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στο σχέδιο το οποίο τρέχει για να διαπραχθούν νέα εγκλήματα. Στην πραγματικότητα λέμε ότι αυτή τη στιγμή, αφού κλείσουν οι κάλπες, θα συνεχίσουν να αναμετρώνται δύο πολιτικά σχέδια. Το σχέδιο που τρέχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, που προχωρά την εμπορευματοποίηση του νερού, που προχωρά στα νοσοκομεία την εμπορευματοποίηση της υγείας μας και ήδη αναρτώνται οι τιμοκατάλογοι για να μπορέσουμε να κάνουμε έγκαιρα μία ιατρική επίσκεψη και για να μην πεθάνουμε περιμένοντας το ΕΚΑΒ, παρά τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός. Το σχέδιο το οποίο, αν θέλετε,
θα ευνοήσει μόνο τις μεγάλες επενδύσεις και από την άλλη πλευρά το δικό μας σχέδιο, το σχέδιο του ΚΚΕ που δίνει τη μάχη για να μείνει ο λαός στον τόπο του και να ζήσει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του. Το δικό μας σχέδιο είναι σχέδιο πραγματικής αντιπολίτευσης απέναντι σε μια κάλπικη αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία έχει στηρίξει όλες τις βασικές κοινοτικές κατευθύνσεις τις οποίες υλοποιεί και η κυβέρνηση και την πολιτική δεκαετιών που μας έφερε ως εδώ. Χθες βρεθήκατε σε μια πόλη, στο Βόλο, η οποία έχει χτυπηθεί άσχημα από τον Ντάνιελ και από τον Ελίας. Ο Βόλος ήταν από τις περιοχές μαζί με τον Παλαμά, νομίζω, που πλημμύρισαν και τις δύο φορές και πλημμύρισαν άσχημα. Παρόλα αυτά, και με δεδομένο ότι 8 μήνες μετά ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει και στο πεδίο των αποζημιώσεων των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους και στην ανασυγκρότηση της περιοχής και τα λοιπά, ακόμα στο Βόλο δηλαδή στα σπίτια πίνουν εμφιαλωμένο νερό, έτσι. Δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο δίκτυο, δεν ξέρω κατά πόσο έχει αποκατασταθεί το ίδιο το δίκτυο. Παρ' όλα αυτά μεσολάβησαν εκλογές, θα μεσολαβήσουν κι άλλες. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος δεν θεωρεί πως αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα για την καθημερινότητά του και έχει άλλα κριτήρια για την επιλογή της πολιτικής του προσέγγισης. Αυτό πώς το εξηγεί κανείς? Κοιτάξτε, καταρχάς έχετε απόλυτο δίκιο ότι 8 μήνες μετά, κοντεύουμε σε λίγο θα κλείσουμε χρόνο, οι πληγέντες έχουν αφαιθεί στην τύχη τους και δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης αποκατάσταση, δεν μιλάω τώρα για τα σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα πολιτικής προστασίας, την οποία τουλάχιστον θα περίμενε κανείς να έχει υλοποιηθεί. Είναι ένα ζήτημα ότι αυτή τη στιγμή ένας τεράστιος προπαγανδιστικός μηχανισμός ο οποίος στηρίζει την κυβερνητική πολιτική έχει ενεργοποιηθεί για να αποπροσανατολίσει την πολιτική συζήτηση από τα κύρια αυτά τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που μας αφορούν και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό δεδομένο, να μην έχουμε τα πραγματικά δεδομένα για αυτά τα οποία μας αφορούν. Ωστόσο, μέρα με τη μέρα, εμείς βλέπουμε ότι δυναμώνει ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης πολιτικής, βασανιστικά, αργά, αλλά αυτά μπορούν να επιταχυνθούν, στο χέρι του λαού εξάλλου είναι, να προσανατολιστεί η συζήτηση πάνω στα πραγματικά μας προβλήματα, στις μεγάλες μας ανάγκες που αφορούν τη μόρφωση των παιδιών μας, την υγεία μας, την εργασία μας, την επόμενη μέρα, το να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να συζητάμε στις 20 και στις 25 του μηνός πώς θα τα φέρουμε βόλτα και θα βγει ο μήνας, ναι. Να συζητήσουμε δηλαδή τα μεγάλα 25 είναι καλά, και να σημαδέψουμε 15. Έχετε δίκιο. Και να σημαδέψουμε τον πραγματικό μας αντίπαλο, ο οποίος δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, είναι αυτή που κερδίζουν από όλη αυτή την κατάσταση, είναι η άρχουσα τάξη, είναι η κατευθύνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτή η πολιτική η οποία δεν απειλεί πλέον μόνο το εισόδημά μας, έχουμε πολύ σοβαρή πιθανότητα να απειλήσει την ίδια τη ζωή μας, γιατί σίγουρα πλέον μιλάμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου. Ναι, ναι, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση πριν το συζητήσουμε αυτό, γιατί εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο στη Θεσσαλία. Ο αγρότης και ο μεταποιητής και ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος στον έναν ή στον άλλο τομέα βλέπουν τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε πέρυσι το Σεπτέμβριο προφανώς είναι ένα αποτέλεσμα κλιματικής κρίσης. Mm. Απ' την άλλη βλέπουν τις πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης με τις πράσινες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμανος. Δηλαδή απ' τη μια φαίνεται το πρόβλημα ότι έρχεται της κλιματικής κρίσης. Απ' την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο τους ζητάμε να λύσουν το πρόβλημα τους βγάζει στις πλατείες σε όλη την Ευρώπη. Γιατί τους λέμε εφαρμόστε πράσινες πολιτικές στον πρωτογενή τομέα και πράσινες τεχνικές παραγωγής, τη στιγμή που εισάγουμε, ας πούμε, προϊόντα από την Ουκρανία τα οποία δεν έχουν κανένα περιβαλλοντικό περιορισμό. Δεν ξέρει κανείς πώς παράγονται, είναι φθηνότερα γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι περιβαλλοντικές κατευθύνσεις κτλ. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, νομίζω ότι είναι σκύλα και η χάρευδη. Δεν ξέρει πώς να περάσει κανείς ευκαιρία. Κοιτάξτε, η πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παραμύθι.
και μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ εύκολα, να δούμε δηλαδή ότι ο πραγματικός της στόχος ήταν να διαμορφώσει πεδία κερδοφόρων επενδύσεων σε μια σειρά τομείς, γιατί αλλού δεν υπήρχε ικανοποιητικό κέρδος. Δέστε το σε όλους τους τομείς. Στην πράσινη ενέργεια, η πράσινη ενέργεια μεταφράστηκε σε υπέρογκα κέρδη των πράσινων ομίλων και απ' την άλλη ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή ακρίβεια για το λαό σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούσαν και σήκωναν την πράσινη σημαία, δέστε τους πράσινους της Γερμανίας, ήταν οι πρώτοι υπέρμαχοι του να στείλουμε βαρέα όπλα στον πόλεμο του ΝΑΤΟ με την Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας και να δημιουργηθεί η πιο μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Η συζήτηση για τις εγχώριες εξορίξεις είναι αστεία όταν μας λένε μια σειρά δυνάμεις να σταματήσουν οι εγχώριες εξορίξεις και ταυτόχρονα να κάνουμε εισαγωγή φυσικού αερίου και LNG που προέρχονται από εξορίξεις από άλλα σημεία του πλανήτη, λες και εκεί δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Βαφτίζεται ή δεν βαφτίζεται πράσινη η πυρηνική ενέργεια ανάλογα με τα συμφέροντα της Γαλλίας και της Γερμανίας. Πρόκειται για μια κωμωδία, ένα παιχνίδι των χρωμάτων πίσω από το οποίο παίζονται τεράστια κέρδη. Τα θύματα είναι ο λαός και οι αγρότες. Και έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε πίσω από τον μανδύα της προστασίας του περιβάλλοντος τι πραγματικά παίζεται. Το πραγματικό ερώτημα είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και απέναντι σε αυτό και οι αγρότες και οι εργάτες, οι μισθωτοί, η νεολαία έχουν κοινά συμφέροντα απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι έτοιμος να θυσιάσει όλες τις πλευρές της ζωής τους για τα κέρδη τους, με τελευταίο και κορυφαίο παράδειγμα αυτό που έλεγα προηγουμένως, την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου. Διότι οδεύουμε πλέον σε μια κλιμάκωση των πολεμικών αναμετρήσεων. Ναι. Αυτός είναι ένας φόβος που πραγματικά το συζητούσαμε και πριν στο διάλειμμα, που τον αντιμετωπίζω και εγώ. Δηλαδή, το πώς στείνεται πια αυτό το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ως ύπαρξη είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας ειρήνης που έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση συστάθηκε ακριβώς για να πούνε οι λαοί της Ευρώπης ποτέ ξανά πόλεμο στη γειτονιά μας. Έχουμε την Ουκρανία, έχουμε την Παλαιστίνη και έχουμε και τρελά εξοπλιστικά προγράμματα, ας πούμε, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αναρωτιέμαι πραγματικά αν αυτή η υπόσχεση του 1945 που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα ζωντανή. Κοιτάξτε, στην πολιτική υπάρχουν, λέμε, πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και που γίνονται και δεν λέγονται. Μια σειρά ευρωπαϊκά κράτη ήταν πολύ ενεργά στα σχέδια τα πολεμικά του ΝΑΤΟ, τα οποία εκδηλώνονται όλα αυτά τα χρόνια. Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της, πρώτα απ' όλα του σκληρού της πυρήνα με τον πόλεμο, δεν είναι καινούργια. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ οι πολεμικές δαπάνες και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Γιατί μια σειρά άλλοι τομείς, μεταξύ των οποίων και η ίδια η πράσινη μετάβαση, αυτοί οι τομείς, δεν αποδίδουν πια το επίπεδο κερδοφορίας στο οποίο στόχευαν οι επενδυτές. Αυτό είναι και εύκολο να το καταλάβουμε. Ναι. Δεν υπάρχει απεριόριστος ηλεκτρικός χώρος για να κάνει συνεχώς επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκών, αιωλικών. Ήδη το φρακάρισμα το ζούμε, στην Ελλάδα. Και υπάρχει μια στροφή και επενδυτική στην πολεμική βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα ο πόλεμος είναι και μια διέξοδο στην υπερσυσσόρευση κεφαλαίου, το οποίο αναζητά νέα κέρδη. Δηλαδή να καταστραφεί κεφάλαιο, να έχουμε μια μεγάλη καταστροφή υποδομών και πάνω σε αυτή την καταστροφή να ανθίσει ξανά η δική τους κερδοφορία. Το ζήσαμε στη δεκαετία. Το ζήσαμε καταρχάς και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, οι οποίοι έδωσαν διέξοδο από την καπιταλιστική κρίση, και ο πρώτος και ο δεύτερος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το βλέπουμε τώρα με τα σχέδια ανοικοδόμησης, τα οποία ήδη ετοιμάζονται και για τη Μέση Ανατολή και για την Ουκρανία και περιλαμβάνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Την ώρα που εμείς κλαίμε για τα παιδάκια που θάβονται ζωντανά στη Γάζα και στη Ράφα, αυτοί μετρούν μετοχές στα ταμπλό και βλέπουν άνοδο της κερδοφορίας μιας σειράς βιομηχανιών και νέων τεχνολογιών και πολεμικών καθαρά, οι οποίες σχετίζονται με το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Το κυριότερο είναι ότι όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη παραγωγή πολεμικού εξοπλισμού, καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα έχει
και μια συγκεκριμένη χρήση, ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Και δεν χρειάζεται, δε χρειάζεται να είμαστε και μπάντης. Δέστε πόσο γρήγορα απλώνεται η φωτιά του πολέμου από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή και πόσες νέες εστίες συζητάμε, μεταξύ των οποίων και τα Βαλκάνια και η καυτή περιοχή που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο συνολικά. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ζήσει η γενιά μας σε ένα πόλεμο στο έδαφος μας, λέτε? Εμείς έχουμε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι αυτός ο αγώνας για την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες υπεριαλιστικές συμμαχίες, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και των αντιπάλων τους από την άλλη, που τα προεόρτια βλέπουμε στο έδαφος της Ουκρανίας, θα κλιμακωθεί. Καμία, αν θέλετε, μεγάλη δύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν παραχώρησαν την πρωτοκαθεδρία τους ειρηνικά στην ιστορία. Όποτε υπήρξε αγώνας για την πρωτοκαθεδρία, βάφτηκε με αίμα. Πολύ περισσότερο που σήμερα συνολικά το σύστημα κάθεται πάνω σε μια ορολογιακή βόμβα, η οποία είναι η υπερσυσσόρευση, όπως έλεγα, κεφαλαίων που δεν βρίσκουν κερδοφόρα επενδυτική διέξοδο και αναζητούν την καταστροφή. Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών, αλλά το κυριότερο είναι να προετοιμαστεί ο λαός και να δώσει μάχη, και σήμερα η μεγάλη μάχη είναι της απεμπλοκής της Ελλάδας από τη συμμετοχή σε τέτοια πολεμικά σχέδια. Γιατί ακόμα κι αν σήμερα δεν πέφτουν βόμβες στο εδαφός μας, η Ελλάδα είναι ορμητήριο σφαγής άλλων λαών, συμμετέχει δηλαδή στην πραγματικότητα και στον πόλεμο της Ουκρανίας μέσα από τις νατοϊκές υποδομές, δέστε την Αλεξανδρούπολη, και στη σφαγή στη Μέση Ανατολή, έχει στρατηγική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Συμμετέχει με τις νατοϊκές αρμάδες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι έξω από τον πόλεμο. Το θέμα είναι, εκτός από ορμητήριο σφαγής άλλων λαών που βεβαίως το καταδικάσουμε, να μην μετατραπεί και σε στόχο στρατιωτικών αντιπίνων, και αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό αν δούμε και ήδη τις προειδοποιήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Ρωσίας και του Ιράν και φυσικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το πώς που οδηγούνται. Κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.